Παναγία Δέσποινα, Άγιε Άγγελοι και Αρχάγγελοι, τίνει επρόδρομε Αποστόλων εδωδεκάς, όσοι οι μάρτυρες οι καλώς αθλήσαντες και εστεφανοθέντες πρεσβεύσατε το ελεήμον η Θεό, είναι απτεσμάτων άφεσιν παράσχητες ψυχές ημών. Χριστός Ανέστη, συνάντηση, η τελευταία σύναξη την οποία πραγματοποιούμε με τη βοήθεια του Θεού εισερχόμενη στο καλοκαίρι, οπότε δεν θα έχουμε τη δυνατότητα της Τετάρτης να βλέπουμε, να συναντώμεθα όλοι μαζί εδώ σε αυτό το χώρο και να λέμε μερικά πνευματικά πράγματα. Μερικά πράγματα τα οποία είναι προς την ωφέλεια της ψυχής μας και προς διόρθωση του χαρακτήρους μας. Φυσικά οι μοναχοί δεν θα στερηθούν του Λόγου του Θεού, διότι κάθε μέρα τόσο στην τράπεζα που διαβάζουμε και αναγνώσκουμε διάφορα κείμενα, τα σχολιάζουμε, τα μελετάμε, τα συζητάμε πολλές φορές. Μιλάμε επίσης κατηδίαν, σε εξομολογήσεις ή σε συζητήσεις. Οπότε είτε κατηδίαν είτε γενικώς με τους μοναχούς είναι καθημερινή η επαφή, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, ότι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο δεν έπαψα, λέει, να σας νουθετώ. Έτσι για τον μοναχό δεν πάβει η νουθεσία, η καθημερινή νουθεσία από το γεροντά του. Για τους υπολείπους, ιδιαίτερα τους λαϊκούς, όμως θα έχουμε το κήρυγμα που κάνουμε κατά τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής. Αυτό φυσικά δεν σταματά, αλλά σε κάθε Θεία Λειτουργία ακούγεται και όπως ακούγεται ο Λόγος του Θεού. Σαν το κλείσιμο των συνάξεών μας για την περίοδο αυτή εισερχόμενη στο καλοκαίρι του 2011, έχω να πω ότι τα γεγονότα τα οποία τρέχουν τόσο μέσα στη χώρα μας όσο και έξω από τη χώρα μας είναι δραματικά γεγονότα. Σήμερα σκεφτόμουν να αναπτύξω ένα άλλο θέμα εντελώς διαφορετικό από αυτό το οποίο θα αναφερθώ στην αγάπη σας. Το θέμα μου δόθηκε αφορμή από ένα τηλεφώνημα που δέχτηκα σήμερα το πρωί από μία κυρία η οποία μου λέει «Πάτερ μου, πήρα το περιοδικό σας στην Ορθόδοξη Μαρτυρία, εγώ είμαι αποφασισμένη να μην πάρω την κάρτα του πολίτη. Πήγα στο πνευματικό μου όμως και ο πνευματικός μου είπε «Α, αυτή είναι φανατική. Μην ασχολείσαι μαζί τους». Που λένε «Εμείς θα την πάρουμε, παιδί μου, την κάρτα του πολίτη. Τι θα κάνουμε, θα μείνουμε νηστικοί. Δεν θα μπορούμε να πληρώσουμε την εφορία μας. Δεν θα μπορούμε να πάρουμε τους μισθούς μας. Δεν θα μπορούμε να πάρουμε τα φάρμακά μας». Στο πρώτο θέλω να μείνω και της είπα της κυρίας, λέω μπορείτε να δείτε ποιοι έκαναν τη συγκέντρωση και ποιοι λένε ότι δεν θα πάρουν την κάρτα του πολίτη. Λέω για διαβάστε το κείμενο και έγραφε Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς,
Ιερά Μητρόπολη Καλαβρίτου και Γελίας, Ιερά Μητρόπολη Γόρτινος Μεγαλοπόλεως, κληρική από κάτω. Και δεν μόνο αυτή της λέω. Ο Μητροπολίτης, λέω εκεί της Λαμίας, τι είπε σε όλους τους ιερείς? Να μην πάρετε την κάρτα του πολίτη. Κανένας κληρικός, κανένας χριστιανός. Όχι ότι είναι το τελικό χάραγμα πάνω στο χέρι, αυτό που αναφέρει η Αποκάλυψη, αλλά είναι ένα από τα τελευταία προστάδια, τα οποία εδώ και 30 χρόνια στο βιβλίο μας, πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, από το 1983, το έχουμε γράψει. Ότι θα φτάσουν σε μία κάρτα και μετά, αφού φτάσουν στην κάρτα, θα αρχίσουν να λένε κλάπηκε η κάρτα, χάθηκε η κάρτα, δεν είναι η κάρτα ικανή, οπότε πάρτε το στο χέρι στο μέλλον. Δεν μένω σε αυτά που είχα γράψει και είχα πει από το 83. Δεν είναι αυτό το θέμα μου. Το θέμα μου είναι η σύγχυση η οποία προκαλείται μέσα στον κόσμο. Μία σύγχυση την οποία τη βλέπουμε πάρα πολύ καλά στο πρόσωπο του Χριστού όταν ήλθε επάνω στη γη. Για σκεφτείτε αδέλφια μου, για ποιο λόγο το συνέδριο των Ιουδαίων, η Ιερά Σύνοδος καταδίκασε τον Χριστό, καταδίκασε τον Μεσσία. Για ποιο λόγο τον καταδίκασε? Φυσικά το Ευαγγέλιο μας γράφει ότι από πίσω τα βαθύτερα αίτια ήταν ο ζήλος και ο φθόνος. Ναι, αυτό υπήρχε στην καρδιά των αρχιερέων και των ιερέων και των γραμματέων και των φαρισαίων της εποχής εκείνης. Φυσικά υπήρχε η ζήλια και ο φθόνος. Εδώ υπάρχει μέχρι και σήμερα. Δυστυχώς, μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, και Εκκλησία δεν εννοώ μόνο το ράσο, εννοώ όλους τους χριστιανούς που είναι βαπτισμένοι. Η αδελφή μπορεί να ζηλεύει την αδελφή, η μάνα να ζηλεύει το παιδί, η κουνιάδα την κουνιάδα, ο αδελφός τον αδελφό, ο γείτονας τον γείτονα, που είναι βαπτισμένοι ορθόδοξοι. Και αποτελούμε το σώμα της Εκκλησίας. Κληρικός να ζηλεύει κληρικό, επίσκοπος να ζηλεύει επίσκοπο, και τα κήρυκρα να μην είναι καθαρά των όσων λέγει και αποφαίνεται ή διδάσκει, αλλά από πίσω να κρύβεται ο ζήλιος και η ζήλια και ο φθόνος. Εκείνη λοιπόν την εποχή δεν υπήρχαν οι προφητείες του Ισαΐα, οι προφητείες του Ιζεκίηλ, δεν υπήρχαν οι προφητείες όλων των μικρών και μεγάλων προφητών που προεφήτευαν για την έλευση του Μεσσία και τον περιέγραφαν πώς θα είναι, πού θα γεννηθεί. Δεν τον έβλεπαν μπροστά τους. Σήμερα στο σημερινό Ευαγγέλιο τι λέει ο Ιωάννης? Τι λέει ο Ιωάννης? Ο οποίος είναι κλεισμένος μέσα στη φυλακή ο Ιωάννης και ρωτάει τον Χριστό μέσω των μαθητών του. Πήγαν οι μαθητές του, γιατί ο Ιωάννης εκεί που βάφτισε είχε μαθητές. Συνελήφθηκε και οι μαθητές του πήγαν να τον επισκεπτούν στη φυλακή. Οι μαθητές του Ιωάννη. Και τους λέει ο Ιωάννης, πηγαίνετε σας παρακαλώ στον Ιησού και ρωτήστε τον, αυτός είναι ο Μεσσίας ή έτερον προσδοκόμεν? Είναι αυτός τελικά ο Μεσσίας ή άλλον θα περιμένουμε? Και ο Χριστός τι απάντησε στους μαθητές του Ιωάννη? Πηγαίνετε και πείτε στον διδάσκαλό σας ότι σήμερα εκπληρώνονται οι προφητείες. Τυφλοί αναβλέπουσι, κοφοί ακούνε, νεκροί ανασταίνονται, παράλυτοι περπατούνε. Σήμερα αυτό που έλεγε ο Ισαΐας γίνεται πραγματικότητα. Και εκεί επαινεί και τον Ιωάννη που λέει ότι δεν υπάρχει προφήτης μεγαλύτερος σε όλη την Παλαιά Διαθήκη. Γιατί το λέει αυτό ο Ιωάννης?
Ο Ιωάννης είναι λίγα λεπτά πριν του κόψουν το κεφάλι. Λίγες ώρες. Γιατί ρωτάει εάν είναι αυτός ο Μεσσίας? Δεν είναι ο ίδιος που τον βάφτισε? Δεν είναι ο ίδιος που είδε το Άγιο Πνεύμα κατεβαίνον ως υπεριστερά και είπε αυτός είναι ο Υιός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου? Δεν άκουσε τη φωνή του Θεού που μίλησε? Πώς δεν τα άκουσε? Πώς δεν τα είδε? Και τότε γιατί ρωτάει? Ακριβώς γιατί είχε γίνει μεγάλη σύγχυση, αδέλφια. Το ιερατείο, οι ιερείς, οι αρχιερείς έλεγαν δεν είναι αυτός ο Μεσσίας. Δεν εκπληρώθηκαν επάνω του οι προφητείες. Αυτός είναι μάγος. Αυτά που κάνει τα κάνει με τη δύναμη του σατανά. Και επικρατούσε μία σύγχυση. Μία σύγχυση που είχε φτάσει και στα αυτιά της Σαμαρίτιδος. Η Σαμαρίτιδα τι τον ρώτησε? Αφού του λέει θεωρώ ότι προφήτης είσαι, του λέει κάποια στιγμή πιστεύω ότι είσαι προφήτης, μου είπες όλη μου τη ζωή. Σε ρωτώ, του λέει, για να μου ξεδιαλύνεις. Έχω ακούσει ότι ο Μεσσίας έρχεται, ήλθε, θα έρθει, πες μου. Μια και είσαι προφήτης. Εσύ να μου πεις την αλήθεια. Μέχρι και η Σαμαρίτιδα που εκφράζει τον απλό λαό είχε μπερδευτεί. Έρχεται, ήλθε, θα έλθει, τι κάνει ο Μεσσίας? Σκεφτείτε τι σύγχυση γινόταν γύρω από το πρόσωπο του Χριστού. Γιατί άλλοι λέγανε ήρθε, ο Μεσσίας κάνει θαύματα, στην Κανά έκανε το νερό κρασί, αλλού ανέστησε τον ιό της χείρας, αλλού έκανε εκείνο. Θα τρελαθεί. Γίνονται, δεν γίνονται. Φτιαχτά είναι. Ο διάολος τα κάνει. Και σπέρνανε διάφορες κατηγορίες γύρω από το πρόσωπο του Χριστού. Από ζήλια και φθόνο. Που στο λέει ξεκάθαρα το Ευαγγέλιο. Αλλά και από κακή παρερμηνεία των προφητιών. Οι ιερείς δεν ερμηνεύαν σωστά τις προφητείες. Δεν τις ερμηνεύαν σωστά. Με αποτέλεσμα, τι έγινε? Το αποτέλεσμα ήταν, αφού κάναν λάθος ερμηνείας στις προφητείες, είπαν, καταλήξαν, δεν είναι αυτός ο Μεσσίας, με αποτέλεσμα είπαν να σταυρωθεί, να θανατωθεί. Άρον, άρον, σταύρωσον. Και έτσι λοιπόν η σύγχυση έφερε τι? Τη σταύρωση του Χριστού. Οδήγησε τον Χριστό στο θάνατο. Αλλά προσέξτε ότι είχε μπερδευτεί και η Σαμαρίτιδα. Και ο Χριστός είναι η πρώτη φορά που αποκαλύπτει σε μία γυναίκα τη Σαμαρίτιδα, η οποία ήταν και πόρνη. Η οποία ήταν και πόρνη. Γιατί είχε 5 γυναίκες, 5 άντρες. Και συζούσε με έκτονε. Και ο έκτος δεν ήταν πάλι, λέει, άντρας της. Άρα άλλαζε άντρας. Αυτό λέγεται πορνεία κατά τη γραφή. Πορνεία δεν είναι μόνο όταν είσαι επιπληρωμή. Αυτό ονομάζεται πορνεία. Και όμως σε αυτή τη γυναίκα ο Χριστός της αποκαλύπτει μία από τις μεγαλύτερες αλήθειες. Όχι μόνο μία, της είπε 2-3. Πρώτα απ' όλα είπε ότι ο Θεός είναι πνεύμα, που δεν το είχε πει σε κανέναν άλλο, ούτε στους μαθητές του. Και ότι δεν είναι ανάγκη να πας στον ναό του Σολομώντα, μήτε στο όρος Γαριζίν να προσευχηθείς. Θεός είναι πνεύμα και παντού μπορεί να τον προσκυνάς. Και παντού μπορεί να τον λατρεύεις. Και στο αυτοκίνητο μέσα, και στο σπίτι σου, και στην αυλή σου, και στο δρόμο, και στο βουνό, και στο ναό μέσα, όπου θέλεις, και στην εκκλησία μέσα.
όπου θες μπορεί να τον λατρεύεις. Και αυτό προσέξτε, δεν πήγε να το πει στο ιερατείο. Έκανε μια τέτοια ομιλία, γιατί ο Ιησούς είπε τις μεγάλες αλήθειες σε μια πόρνη και δεν τις είπε στο ιερατείο. Και η δεύτερη μεγάλη αλήθεια, που δεν την είπε πάλι στο ιερατείο, αλλά την είπε σε μια πόρνη, είναι ο απεκάλυψε όταν του λέει, πες μου σε παρακαλώ, τι γίνεται με εκείνο τον Μεσσία, ήρθε, έρχεται, θα έρθει. Και της λέει, εγώ ημί ο λαλός, εγώ είμαι ο Μεσσίας. Δεν το απεκάλυψε πουθενά άλλο. Το γιατί το είπα στην άλλη ομιλία, υπάρχει ανεβασμένη στο διαδίκτυο, μπορείτε να την ακούσετε. Το γιατί ο Ιησούς απεκάλυψε μεγάλες αλήθειες σε μία πόρνη και όχι στο ιερατείο. Εγώ αυτή τη στιγμή όμως εξετάζω τη σύγχυση που είχε πάθει αυτή η απλοϊκή γυναίκα και της αποκαλύπτει ότι εγώ είμαι. Το ίδιο ομολογεί όμως και στον Ιωάννη. Αλλά και ο Ιωάννης είχε πάθει σύγχυση. Γιατί έπαθε ο Ιωάννης? Μα πώς, αφού το είχε δει. Γιατί αμφιβάλλει αυτός ο οποίος τον εβάφτισε, αυτός ο οποίος είδε το Πνεύμα το Άγιον να κατέρχεται πάνω σε αυτόν και ομολόγησε ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού? Τι τον έκανε να αλλάξει τον Ιωάννη? Πρώτα απ' όλα οι παρερμηνίες των αρχιερέων. Κάποια στιγμή φαίνεται τον κλόνισε. Πόσο πολύ πρέπει να προσέχουμε να μην κλονιζόμαστε? Όχι μόνο απέναντι στα θέματα της πίστης, αλλά απέναντι και σε πρόσωπα που αγαπάμε. Πάει μια γειτόνισσα και λέει στην άλλη γειτόνισσα, για πρόσεχε τον άντρα σου, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Και αμέσως της φεύγει το έδαφος. Λες και η γυναίκα δεν ξέρει τον άντρα της. Μπορεί να μας κλονίσουν για το πρόσωπο του ιερέα, σε ορίες μας. Για τον ηγούμενο της Α μονής, της Β, για τον τάδε μοναχό, για τον τάδε δεσπότη. Εδώ κλονίσανε τον Ιωάννη. Γιατί πηγαίνανε οι άλλοι από εκεί και του λέγανε, όχι, δεν είναι έτσι, είναι έτσι, δεν είναι έτσι, είναι έτσι. Και γι' αυτό αναγκάζεται και ο Ιωάννης και του λέει, είσαι εσύ, του λέει, ρωτήστε τον, ή έτερον ή άλλον Μεσσία περιμένουμε τελικά. Και του είπε και για ένα επιπλέον λόγο, δεν είναι μόνο οι παρερμηνίες των προφητιών. Είναι και ένας άλλος λόγος που αναγκάζεται ο Ιωάννης και το λέει. Διότι βλέπει ότι ο Σωτήρας αναμένει, μην ξεχνάτε, το Μεσσία ως ελευθερωτή του Ισραήλ. Και φαίνεται μέσα του ο Ιωάννης, το πίστευε και αυτό αυτός. Πίστευε ότι δεν είναι μόνον σωτήρας των ψυχών, όπως το πίστευαν και οι Απόστολοι. Διότι το Ισραήλ ήταν πάντοτε υποκατοχήν. Όταν ήρθε ο Χριστός ήταν κάτω από τους Ρωμαίους. Όσο κράτησε η ρωμαϊκή εποχή, το Ισραήλ ήταν κάτω από τους Ρωμαίους. Μετά το Ισραήλ μπήκε κάτω από το Βυζάντιο. Μετά μπήκε κάτω από τους Άραβες κατοχή το Ισραήλ. Μετά μπήκε κάτω από τους Οθωμανούς. Μετά μπήκε κάτω από τους Άγγλους. Και μετά τους Άγγλους το 1948 απέκτησε για πρώτη φορά την ελευθερία του. Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν περιμέναν τον Μεσσία και περιμένουν τον Μεσσία, τον ελευθερωτή που θα ελευθερώσει το έθνος τους. Αυτό το πίστευε και ο Ιωάννης, όπως φαίνεται. Και ο Ιωάννης ανάβει πιο πολύ και το ρωτάει, πέρα από τη σύγχυση που παθαίνει,
μόνο όσα άκουγε περί προφητιών. Και ότι δεν ερμηνεύονται έτσι, αλλά ερμηνεύονται έτσι. Αλλά είχε και ένα άλλο. Μετά από λίγη ώρα θα του κόβαν το κεφάλι. Και είναι σαν να του λέει, αν είσαι εσύ ο Μεσσίας, τι κάθεσαι. Δεν βλέπεις ότι εγώ που σε βάπτισα θα μου κόψουν το κεφάλι. Κάνε κάτι να σωθώ. Είναι αυτό σαν να λέει ο Ιωάννης. Εάν εσύ είσαι ο Μεσσίας, δεν βλέπεις ότι εγώ βρίσκομαι στη φυλακή και κινδυνεύω, χάνομαι. Πού είσαι, ώστε να κάνεις κάτι να σωθώ. Και ο Χριστός του απάντησε. Πείτε του, λέει στους πατέρες, εκφαρμόζει το Ισαΐες. Εδώ πάλι βλέπουμε ότι ο Ιωάννης, βλέποντας ότι ο ίδιος πλέον κινδυνεύει και ήλπιζε ότι θα τον σώσει ο Χριστός, ο οποίος δεν τον έσωσε. Και από εδώ παίρνουμε μήνυμα, τι, ότι πολλές φορές σε διάφορα προβλήματά μας ή όταν αρρωστήσει κάποιος, παρακαλούμε τον Χριστό και λέμε, Χριστέ μου, βοήθησέ τον να μην πεθάνει, Παναγία μου, κάνε ένα θαύμα. Και ο Χριστός δεν το κάνει. Ή έχουμε ένα πρόβλημα και λέμε, Θεέ μου, λύστο. Και δεν το κάνει ο Χριστός. Όπως δεν έσωσε τον Ιωάννη. Το θαύμα το κάνει ο Χριστός πάντοτε για συγκεκριμένους λόγους όταν θέλει. Ο Θεός κάνει τα θαύματα για συγκεκριμένους λόγους. Διαφορετικά θα γινόντουσαν κάθε μέρα τα θαύματα. Όταν γίνεται ένα θαύμα, το επιτρέπει ο Θεός και γι' αυτό το κάνει ο Θεός το θαύμα. Δεν το κάνουμε εμείς οι άνθρωποι. Εγώ πόσα θαύματα δεν έχω δει με το σταυρό που σταυρώνω. Γιατί όποιον σταυρώνω δεν γίνεται καλά. Αν το έκανα εγώ, όποιον σταύρωνα θα γινόταν καλά. Αν ήταν από τη δικιά μου τη δύναμη. Αλλά είναι από τη δύναμη του Τιμίου Ξύλου. Είναι από τη δύναμη του Σταυρού. Και εκεί ενεργεί όποτε θέλει ο Θεός. Και στο Θεό δεν θα πω εγώ πότε θα ενεργήσει. Εγώ μπορώ να τον παρακαλέσω. Αλλά ο Θεός όμως θα είναι εκείνος που θα πει ναι ή όχι. Και να πω στην περίπτωση του Ιωάννη, κόπηκε το κεφάλι του Ιωάννη. Δεν σώθηκε ο Ιωάννης. Και όπως αναφέρουν οι Άγιοι Πατέρες, γιατί δεν σώθηκε, παρότι ήταν 30 ετών, 30 ετών ο Ιωάννης. Διότι συνελήφθηκε στις αρχές του κηρύγματος του Ιησού. Διότι ο Χριστός έφερε τον Ιωάννη επάνω στη γη μόνο για ένα λόγο. Να κάνει τη βάπτιση και να πει αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Δεν τον είχε φέρει για άλλο λόγο. Επέτρεψε να γεννηθεί ένας άνθρωπος μόνο και μόνο για αυτό το λόγο. Άρα βλέπετε ότι πάντοτε ο Θεός έχει κάποιο σχέδιο για κάθε άνθρωπο. Και τον αφήνει μέχρι την ώρα που θέλει ο Θεός. Και γι' αυτό δεν μπορούμε τώρα κάτω εμείς και βρισκόμενοι μέσα στο σώμα μας που είναι ύλη και αυτή η ύλη μας περιορίζει στο να δούμε τα επέκεινα, να δούμε τα πνευματικά πράγματα, μας εμποδίζει. Αλλιώς θα είναι όταν φύγουμε μέσα από το σώμα μας. Αλλιώς θα βλέπουμε τα γεγονότα. Αλλιώς θα τα αντιλαμβανόμεθα. Τώρα μας εμποδίζει το σώμα να δούμε τα πνευματικά. Τότε πολλά πράγματα, όχι όλα, αλλά πολλά πράγματα θα τα πληροφορηθούμε. Θα μπορούμε να τα αντιλαμβανόμεθα όταν φύγει η ψυχή μας και είμαστε πλέον χωρίς το σώμα. Και τότε θα εξηγήσουμε πάρα πολλά πράγματα γιατί γίνονται. Και θα δούμε ότι πόσο δίκιο έχει ο Θεός για το κάθε ένα που γίνεται. Άρα λοιπόν και στις προσευχές μας, πολλές φορές όταν δεν γίνεται κάτι από αυτό που ζητάμε, να μην στεναχωρούμεθα. Γιατί λέμε έχει ο Θεός, κάτι ξέρει, κάτι θέλει, κάτι ζητάει ή έτσι ο Θεός θέλει να γίνει. Οπότε λέμε γεννηθείτε το θέλημά του. Και γι' αυτό σε οποιαδήποτε περίπτωση, αφού γίνεται το θέλημά του, εμείς είμαστε ικανοποιημένοι. Ακόμα και στο θάνατο. Στεναχωρούμεθα, λυπούμεθα, κλαίμε, αλλά δοξάζουμε τον Θεό,
γιατί τελικά έγινε το θέλημά του. Και ο Θεός, μια και είμαστε παιδιά του, ό,τι κοιτάει να γίνει, κοιτάει να γίνει το καλύτερο. Κοιτάει να γίνει το καλύτερο. Επανέρχομαι λοιπόν. Σύγχυση και ο πρόδρομος, σύγχυση και η Σαμαρίτιδα, η μετέπειτα Αγία Φωτεινή. Σύγχυση και το Ιερατείο. Σύγχυση και οι νομοδιδάσκαλοι, γραμματείς και φαρισαίοι. Είναι, δεν είναι. Και τελικά που καταλήξαμε, ότι δεν ήταν. Εκεί καταλήξαμε. Πήρα απόφαση το συνέδριο των Ιουδαίων, θα λέγαμε σήμερα, η Ιερά Σύνοδος. Μαζεύτηκε η Ιερά Σύνοδος και αποφάσισε ότι ένοχος θανάτου εστί. Διότι δεν είναι ο Μεσσίας. Μέσα εκεί θα θυμόσαστε το Γαμαλιήλ και κάποιους άλλους οι οποίοι έλεγαν είναι ο Μεσσίας. Αλλά κι αν δεν είναι, αφήστε τον, γιατί να τον σκοτώσουμε. Γιατί να τον θανατώσουμε. Αλλά η πλειοψηφία των αρχιερέων της τότε εποχής πήραν απόφαση, η τότε Εκκλησία πήρε απόφαση και σταύρωσε τον Χριστό. Μες στη σύγχυση. Αυτή τη σύγχυση τη συναντούμε και σήμερα. Παράλληλες οι εποχές. Έρχεται ο Μέτης, έρχεται ο Αντίχριστος, δεν έρχεται ο Αντίχριστος. Είναι χάραγμα αυτό ή δεν είναι χάραγμα εκεί. Τι θα γίνει αν δεν πάρω. Και πώς θα ζήσω. Και πώς θα πάρω τα φαρμακά μου. Προσέξτε τι πλάνη έπαθε αδέλφια μου. Ο άνθρωπος. Γιατί σκέφτεται και προβληματίζεται. Είναι το πρώτο πόλο, το είναι δεν είναι, είναι μια νέα σύγχυση που έχει επικρατήσει. Και αν δείτε στα θρησκευτικά περιοδικά, άμα διαβάσετε, γίνονται μεγάλες μάχες. 30 αγιορείτες επιτίθονται σε έναν ιερέα, ο οποίος είναι πνευματικός και με πολλά πνευματικά παιδιά. Ή και μητροπολίτες. Οι μεν λένε δεν είναι τίποτα, οι άλλοι λένε μακριά μην πάρετε. Δεν υπάρχει ομοψυχία. Δεν υπάρχει ομοφωνία. Όπως δεν υπήρχε και την εποχή του Χριστού. Παράλληλες εποχές ζούμε. Παράλληλες εποχές. Άλλοι ιερείς μιλούν ότι δεν είναι τίποτα, ούτε το 666, ούτε το χάραγμα. Άλλοι ιερείς λένε αυτό είναι πνευματικό χάραγμα. Το 666, ναι μεν συμβολίζει τον διάβολο, αλλά μην περιμένετε, λέω, ότι κανείς θα έρθει να σας βάλει στο χέρι ή στο μέτωπο. Είναι συμβολικό, λέει αυτό. Που θέλει να δείξει ότι αντί να κάνεις τα έργα τα καλά και τα αγαθά του Θεού, γι' αυτό λέει το βάζεις στο χέρι, δίθεν, διότι εσύ θα πράττεις με τα χέρια σου άνομα πράγματα. Και με το μυαλό σου, αντί να σκέφτεσαι τον Θεό, θα σκέφτεσαι όλα τα σατανικά. Γι' αυτό λέει θα το βάλει δίθεν στο κούτελο. Θέλοντας να δείξει ότι είναι πνευματική η επιρροή. Έτσι ήδη είναι χαραγμένοι με το 666 όσοι ευρίσκονται στην αμαρτία, όσοι ευρίσκονται μακριά από το Θεό. Είναι ήδη του διαβόλου. Ήδη ανήκουν στο τάγμα του Αντιχρίστου. Δεν περιμένουμε, λέει, να μας βάλουν κάτι άλλο. Μην περιμένετε, λέει, ότι θα δει κάποιος να σας βάλει κάτι στο χέρι. Και αυτά τα λένε αρχιερείς. Σήμερα αρχιερείς και τα λένε και οι ιερείς. Οι πατέρες φυσικά οι Άγιοι, και αυτό πρέπει να διαβάζουμε, τι λένε οι Αγίοι μας. Τι λένε οι Αγίοι μας. Γι' αυτό έχουμε τους Αγίους μας, οι οποίοι έχουν ερμηνεύσει την Αγία Γραφή. Και την Αγία Γραφή δεν είμαι εγώ ικανός να την ερμηνεύσω, ούτε εγώ, ούτε κανένας αρχιερέας, ούτε κανένας ιερέας.
Αυτοί ήταν άγιοι και θεοφώτιστοι άνθρωποι. Άρα πρέπει να διαβάζουμε τι λένε οι άγιοι. Και εμείς ακολουθούμε τις ερμηνείες αυτές και τις που δώσανε οι άγιοι. Όχι αυτοί που δίνουν οι σημερινοί κληρικοί ή την αρχιερείς ή την επίσκοποι ή την λαϊκοί.